πρέπει να προσεγγίσεις λίγο, γιατί ο άνθρωπος που θέλαμε να τυπήσουμε σήμερα, ο τρίτος των προπονητών, δεν είναι κοντά μας, γιατί περνάει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Απλά να σας δώσω να καταλάβετε ότι βρίσκεται στην εντατική αυτή τη στιγμή, με καρδιακό επεισόδιο. Από το μακρύ γυαλό της Πιερίας, όπου και γεννήθηκε, βρέθηκε στην Κατερίνη το 1972 και έγινε μέλος της εφηβικής ομάδας τότε του Πιερικού. Από το 1976 έως το 1978 αγωνίστηκε στην ανδρική ομάδα και στη συνέχεια μεταπήδησε στην Κοζάνη για να επιστρέψει στην Πιερία και να κλείσει την πορεία του στον Απόλλωνα Λιτοχώρου. Εργάστηκε σαν προπονητής σε πολλές ομάδες της περιοχής μας από το 1984 και μετέπειτα, ενώ αποτέλεσε μέλος του Συνδέσμου Προπονητών Πιερίας για 20 χρόνια, εκ των οποίων τα 11 ήταν και πρόεδρος του. Ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος για τους προπονητές της περιοχής μας, για το σύλλογό τους. Υπήρξε δύο τριετίες μέλος της Ομοσπονδίας Προπονητών Ελλάδος, στη μία ως τα μίας, ενώ αποτέλεσε τον εκπρόσωπο των Ελλήνων προπονητών στο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου στο Μίνσκ της Λευκορωσίας το 2000. Ο λόγος για τον αγαπητό Λάζαρο Τζούτζο, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά μας, με προτροπή των ανθρώπων της οικογένειάς του, την πλακέτα θα πάρει ο Ηρακλής ο Δασιόπουλος και θα του τη δώσει η πολιτευτής μας, η κυρία Άννα Μάνα. Ένα ζεστό χειροκρότημα για τον Ιρακλή που δεν είναι κοντά μας. Να επιστρέψει δυνατός, το δυνατός που δεν είναι κοντά μας. Σήμερα το πρωί από την γυναίκα του, του φίλου μας του Λάκη, μας συγκλώνησε με την όλη περιπέτειά του. Παράκληση του Λάκη του Τζούτζου είναι η πλακέτα που απονεμέθηκε σήμερα στο πρόσωπό του να αφιερωθεί στο συγχωρημένο του αδερφό τον Πλάτωνα τον Τζούτζου. Σίγουρα έχει τα περαστικά όλων μας. Να επιστρέψει δυνατός σου.